Σε αυτή τη νέα σύσκεψη, την δεύτερη για τα σιτηρά, καθώς ο Υπουργός Γεωργίας είδε σήμερα τις αγροτικές οργανώσεις, ο κύριος Καδής, ο Υπουργός, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτους. Σήμερα είδαμε τους, κατά κρύβια είδαμε τους εισαγωγείς σιτηρών, mm-hmm. Για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα αποθέματα που έχουν, ναι. Τις παραγγελίες που έχουν βάλει, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να εξεύρουν σιτηρά και να παραγγείλουν για την επόμενη περίοδο. Ναι. Θα έλεγα ότι... Και τι σας καταρχάς, να πάρουμε ένα-ένα. Ποια είναι τα αποθέματα που υπάρχουν? Γιατί πολλά ακούστηκαν. Όπως προς τα σιτηρά για ανθρώπινη κατανάλωση, για αλεύρι και ούτω καθεξής, uh-huh. Εκεί είναι πιο άνετα τα πράγματα, θα έλεγα, από την άποψη ότι έχουμε μια επάρκεια για περίπου 3,5 μήνες. Για 3,5 μήνες, μάλιστα. Και οι εισαγωγείς εκεί έχουν πρόθεση, βέβαια, να ανανεώνουν αυτό το απόθεμα και την επόμενη περίοδο. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ως προς την επάρκεια των ειδών αυτών. Ναι. Λοιπόν, κάπως πιο περιορισμένα τα πράγματα... Τα σιτηρά για τις ζωοτροφές τώρα, πέστε μας. Για τα σιτηρά για τις ζωοτροφές. Ναι. Εκεί, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, μιλάμε για επάρκεια η οποία μας φτάνει μέχρι τις αρχές Απριλίου. Uh-huh. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν παραγγελίες μέσα στην επόμενη περίοδο. Ναι. Και το πρώτο που συμφωνήθηκε με τους εισαγωγείς είναι να υπάρχει μια απευθείας ενημέρωση σε καθημερινή βάση του Υπουργείου ως προς το τι παραγγελίες μπαίνουν και ποιο αναμένεται να είναι το απόθεμα μέρα προς μέρα για την επόμενη περίοδο. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε για τρόπους διασφάλισης. Περιμένετε εκεί, κύριε Υπουργέ, μέρα προς μέρα, αλλά με τι τιμές πρόκειται να εισάγουν? Υπάρχουν εκτιμήσεις σε αυτό το σημείο? Ναι, οι τιμές σίγουρα θα είναι πολύ ψηλότερες από τις συνηθισμένες. Δηλαδή? Ήδη μας ανέφεραν ότι στις νέες τους παραγγελίες, οι οποίες έγιναν τις τελευταίες, έγιναν μετά την έναρξη του πολέμου, έχουμε μια αύξηση η οποία ακουμπά και το 20%. Άρα μιλάμε για σημαντικές αυξήσεις. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι θέμα το οποίο μπορεί να διαχειριστεί η Κύπρος ή είναι θέμα της Κύπρου, είναι θέμα ευρύτερο. Ναι. Έτσι ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι αύριο το απόγευμα έχει συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας για να εξετάσει αυτό το ζήτημα, και το θέμα της επάρκειας και το θέμα των τιμών, διότι τελικά οι αυξήσεις αυτές θα φτάσουν στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι ήδη είναι καταπονημένοι από τις αυξήσεις που έχουν προηγηθεί. Αντιλαμβάνεστε, αν έρθουν να προσθεθούν σε αυτές τις αυξήσεις στις ζωοτροφές οι νέες αυξήσεις λόγω της σύραξης στην Ουκρανία, ναι. Τότε θα μιλάμε για καταστροφικές συνέπειες. Mm-hmm. Άρα θα συζητήσουμε με όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου το πώς πρέπει να στηρίξουμε τον κτηνοτροφικό τομέα. Θα είναι καθολικό το αίτημα και αναμένεται να συζητηθούν ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Όταν λέτε με ποιο τρόπο να στηριχθεί ο τομέας της κτηνοτροφίας, κύριε Υπουργέ, αυτό φαντάζομαι θα περιλαμβάνει και από τη δική μας πλευρά, αλλά ενδεχομένως και από πλευρά των ομολόγων σας υπουργών των 27 κρατών, και εισηγήσεις για οικονομική ενίσχυση, ίσως την δημιουργία και εκπόνηση ενός πακέτου το οποίο θα ελαφρύνει αυτή τη στιγμή τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να μην οδηγηθούν και οι τιμές των παράγωγων προϊόντων από τη βιομηχανία στα ύψη. Yeah. Κύριε Σοκράτους, από υποκανονικές συνθήκες δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει στην αγορά με οικονομική στήριξη οποιοδήποτε κλάδο. Αυτές δεν είναι κανονικές συνθήκες όμως. Όμως, επειδή ακριβώς δεν είναι κανονικές συνθήκες, αυτό που εκτιμώ είναι ότι θα συζητηθεί ένα σχήμα ανάλογο με αυτό που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίπτωση της πανδημίας, και εκεί είχαμε μια κρίση.
Και εκεί δόθηκε η δυνατότητα στις χώρες να διαμορφώσουν σχέδια στήριξης του κτηνοτροφικού τομέα. Ναι. Και θεωρώ ότι θα γίνει και εδώ κάτι ανάλογο. Mm-hmm. Αυτό αναμένεται να το δούμε μετά την αυριανή συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας, όπου εμείς ως μικρή χώρα θα βάλουμε και άλλα αιτήματα, όπως για παράδειγμα να μην μείνουν μικρές αγορές όπως είναι η Κυπριακή, εκτός του νυφώνος, να μην μείνουμε εκτός προμήθειας σιτηρών, επειδή δεν έχουμε ακριβώς και την διαπραγματευτική δύναμη να εξασφαλίσουμε τις αναγκαίες ποσότητες. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα θέσουμε και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει η αλληλεγγύη προς όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Και αυτό εκπηγάζει από το γεγονός ότι τα κόστη της μεταφοράς, τα οποία εκτοξεύονται, γιατί παρακολουθούμε και τις τιμές, πώς ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι, επηρεάζει τις μεταφορές, η έλλειψη τώρα, ο διπλασιασμός της τιμής του φυσικού αερίου, στον έμπορο μπορεί να μην συμφέρει η εισαγωγή και η παραγγελία και η μεταφορά από μια μικρή αγορά όπως η Κύπρος ή ενδεχομένως και η Μάλτα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα πρέπει να δούμε αυτές τις ιδιαιτερότητες και πρέπει να υπάρξουν ανάλογα σχέδια στήριξης. Είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα συζητήσουμε αύριο και ελπίζω ότι θα μας δοθεί αυτή η δυνατότητα στήριξης στοχευμένα αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω, πρώτου προχωρήσετε, εκφράστηκε οποιαδήποτε πρωτοβουλία από πλευράς ή επιθυμία από πλευράς των εισαγωγέων να προχωρήσουν άμεσα σε αύξηση των τιμών στα προϊόντα που σχετίζονται με το σιντάρι, είτε αυτά αφορούν την ανθρώπινη κατανάλωση ή τον τομέα της κτηνοτροφίας? Αυτό ούτως ή άλλως ρυθμίζεται από την ίδια την αγορά και το κράτος. Επομένως, ναι, εάν έχουν αυξημένα ο κόστος, εγώ θεωρώ λογικό αυτό το κόστος να μετακυλιστεί σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και τελικά να φτάσει και στους ίδιους τους πολίτες. Ναι. Είναι αναπόφευκτο. Είναι αναπόφευκτο. Αυτό και δεν είναι ένα φαινόμενο, επαναλαμβάνω, το οποίο θα αφορά την Κύπρο ή θα αφορά μόνο ένα κράτος ή δύο κράτη. Αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Είναι γι' αυτό που υπάρχει ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γι' αυτό που βλέπετε να έχουμε συμβούλια υπουργών το ένα μετά το άλλο, διότι όλοι οι τομείς έχουν επηρεαστεί. Ήταν αναπόφευκτο ότι θα επηρεαστεί και ο τομέας της επιστημιστικής ασφάλειας. Ναι. Πάντως, μιλώντας το πρωί, γιατί μιλήσαμε και με τους εκπροσώπους του τοπικού εμπορίου και των καταναλωτών, δεν παρατηρήθηκαν αυτή την εβδομάδα αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και αγαθά που διατίθενται προς τους καταναλωτές από τις υπεραγορές. Εκτιμάτε ότι αυτό αλλάζει και είναι θέμα ημερών, κύριε Υπουργέ? Εκτιμώ ότι εάν συνεχιστεί, αν έχουμε μια παρατεταμένη κρίση στραφούν οι χώρες οι οποίες εμπορεύονταν από την Ρωσία και από την Ουκρανία, που είναι η πρώτη και πέμπτη αντιστοίχως χώρες στην παραγωγή σιτηρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν λοιπόν στραφούν σε άλλες αγορές, σημαίνει ότι από αυτές τις αγορές θα έχουμε πολύ πολύ μεγαλύτερη ζήτηση με την ίδια προσφορά. Άρα οι τιμές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Mm-hmm. Άρα και αν υπάρχει, επαναλαμβάνω, παρατεταμένη κρίση, τότε θεωρώ αναπόφευκτη και την αύξηση των τιμών σε αυτά τα προϊόντα. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζονται και αύριο οι διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε τώρα. Για οποιασδήποτε αποφάσεις, φαντάζομαι, θα ληφθούν άμεσα μετά το πέρας αυτής της σύσκεψης ή θα γίνουν απλά εισηγήσεις για να μελετηθούν από την κάθε χώρα? Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσουμε ότι η Κύπρος θα κάνει τις ενέργειες της ανεξαρτήτως του τι θα βγει από το Συμβούλιο. Ναι. Δηλαδή, πέρα από την παρακολούθηση των παραγγελιών που θα γίνονται από τους εισαγωγείς, έχουμε συμφωνήσει να εξετάσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας για αύξηση των αποθεμάτων που διατηρούνται στην Κύπρο, ειδικά λόγω ακριβώς αυτής της κρίσης. Και έχουμε το πλαίσιο. Υπάρχουν τα εργαλεία. Ναι. Αυτό που ζήτησα προσωπικά από τους συνεργάτες μου και μετά και τη συνάντηση που είχαμε με τους εισαγωγείς είναι για την κάθε επιλογή αύξησης των αποθεμάτων να
καταγραφούν κάτω τα θετικά, τα αρνητικά, το κόστος, ούτως ώστε να λάβουμε τις αποφάσεις μας μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες και να διασφαλίσουμε, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει σε διεθνές επίπεδο, να διασφαλίσουμε τα απαραίτητα αποθέματα για τη χώρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.